Στοχοποιημένες εμφανίζονται αρκετές περιοχές σε μεσαρά και σιτία, όπου κοινωνικές ανισότητες και ο αποκλεισμός σε βασικά αγαθά προβληματίζουν. Αυτό αποτυπώθηκε σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε και έφερε στο προσκήνιο τα κενά και τα σοβαρά ζητήματα σε περιοχές του νησιού. Παρατηρούνται μεγάλες περιοχές όπως η Μεσαρά, η Σιτία και άλλες περιοχές μέσα στο αστικό κέντρο του Ηρακλείου, όπου παρατηρείται όχι μόνο μια φτώχεια αλλά και ένας αποκλεισμός από βασικά αγαθά όπως η υγεία και κάποια άλλα τα οποία είναι απαραίτητα, θα έλεγα, τη σήμερα ημέρα. Από δεκανή νερά η Μεσαρά έχει πρόβλημα. Και η Σιτία βέβαια, ενώ Ρέθυμνο, Χανιά έχουν νερά. Είναι αλλιώς. Πάμε να πάρουμε ένα ψωμί, ένα 20, ένα 30 το ψωμί, που το παίρναμε, θυμάμαι, το παίρναμε 50 λεφτά. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, λύση στο πρόβλημα θα δώσει η διάχυση του πλούτου, ενώ την ίδια ώρα καραδοκεί ο κίνδυνος ερημοποίησης των εν λόγω περιοχών, λόγω των προβλημάτων που καταγράφονται. Και αρχίσει όπως στην περιοχή της Σιτίας και μια ερημοποίηση των ορεινών περιοχών. Ανθρώποι αναγκάζονται, καταλείπουν τις περιοχές τους, δεν μπορούν να ζήσουν από τον πρωτογενή τομέα, κατευθύνονται στα αστικά κέντρα με αποτέλεσμα να ερημοποιούνται αυτές οι περιοχές. Μεσαρά δεν έπρεπε να υπάρχει φτώχεια, διότι έχουν τα θερμοκήπια εκεί και εν πάση περιπτώσει έχουν και ελαιόδαντρα. Στη Σιτία τώρα είναι λίγο απομονωμένα εκεί, δεν έχουν και πολύ τουρισμό. Κεφαλής ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο περιφερειάρχης μας, οι οδηγίες του είναι το επίκεντρο άνθρωπος, να δούμε μέσα από διάφορα προγράμματα που έχουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, όπως είναι το ΤΕΒΑ. Παράλληλα, σύμφωνα με έρευνα της ΓΕΣΕ, το νησί καταγράφει ένα από τα πιο ικανοποιητικά ποσοστά απασχόλησης. Πρωταθλήτρια η Πελοπόννησος, ενώ η περιφέρεια της Κρήτης είναι τέταρτη σε σειρά. Ενώ το ποσοστό της ανεργίας έχει μειωθεί πάρα πολύ, υπάρχουν τώρα δουλειές, δόξα τω Θεώ. Από εκεί και πέρα όμως δεν φτάνει να βρεθεί μια δουλειά. Θα πρέπει σε αυτή τη δουλειά που θα βρεθεί ο κάθε εργαζόμενος να παίρνει και ένα μισθό που να μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς αυτός και η οικογένειά του. Μισθή του θέλει αναπροσαρμογή. Υποχρεωτικός αναπροσαρμογή. Δεν μπορεί ένας, ξέρω εγώ, μισθωτός να παίρνει 500 και 600 ευρώ. Πρέπει τουλάχιστον 1.000 ευρώ να παίρνει. Αρνητικό ρεκόρ για τη χώρα μας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς σημειώνονται τα χαμηλότερα ρομίσθια σε κλάδους όπως κατασκευές, επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέρημνα. Σε όλους τους κλάδους έχουμε τεράστιες διαφορές στα ρομίσθια, έτσι και στους μισθούς σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ελάχιστος μισθός που υπάρχει στη χώρα και το ελάχιστο μεροκάματο είναι το χαμηλότερο αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι είμαστε και από τις πιο ακριβές χώρες, άρα καταλαβαίνουμε ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων ελαστοποιείται. Μπορεί τα ποσοστά ανεργίας να μειώνονται σε πανελλαδικό επίπεδο σύμφωνα με τα στοιχεία. Ωστόσο, αγκάθι για πολλούς εργαζομένους αποτελούν οι χαμηλοί μισθοί, που σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες ενός νοικοκυριού.